Ναι, αρέσει και μου το δώνω το έτσι on the edge. Το σπίτι μου είναι στον Άγιον Ανδρέα. Περνώ την πύλη Μπάφου και είναι βασικά 5 βήματα από την παλιά πόλη στην καινούρια πόλη. Στην πύλη Μπάφου έβαλαν έναν κάγκελο εδώ, πηδότο. Με εμπνέει ο χώρος εδώ. Με εμπνέει. Δεν πρέπει να πω ότι με εμπνέει η πόλη μου που είναι διχασμένη, αλλά με επηρεάζει στη δουλειά μου. Δηλαδή, έχω βάλει πάρα πολύ την πράσινη γραμμή, τη διχασμένη Κύπρο, πονώ την Κύπρο. Είμαστε σφουγγάριν εμείς οι καλλιτέχνες, ενώ τα νιώθουμε, αν επηρεαζόμαστε, βγαίνει στη δουλειά μας. Αυτά. Όποτε περνούσα και ως μικρή, έβλεπα αυτόν το άγαλμα που μου είχε εξηγήσει τότε οι γονείς μου. Ήταν ένας 17χρονος ενάντια της Αγγλοκρατίας. Αλλά μετά, το 1974, εγώ θυμούμαι έριχναν τη χειροβομβίδα από εκεί και πρέπει να τον γυρίσαν και ρίχνει την από εδώ που τη ρίχνει στη Βουλή για να μην τη ρίχνει στους Τούρκους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η σουρίλ κατάσταση που ζούμε και μέσα από αυτό βρίσκω έναν ειρωνικό χιούμορ που μ' αρέσει. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι είμαι από τους πάρα πολλά λίγους εικαστικούς στην Κύπρο που η δουλειά της έχει χιούμορ. Πού τη ρίχνει και γιατί είναι εκεί και γιατί τα πλήστα γλυπτά είναι άντρες, που είναι γυναίκες. Αλλά θα σας δείξω το αγαπημένο μου γλυπτό, που με εμπνέει. Ο παρέας μου, ο πρώτος κοσμοναύτης του κόσμου. Από τα λίγα γλυπτά που δεν έχουν σχέση με πόλεμο, αλλά με έναν κοινό όραμα όλης της ανθρωπότητας. Να πάμε στο φεγγάρι. Τι πιο όμορφο. Και έτσι όταν πήγα για πρώτη φορά στο φεγγάρι, ήταν όλα είναι δυνατά στον κόσμο. Και δεν μας αρέσει αυτός ο κόσμος, πάμε σε άλλους πλανήτες. Λοιπόν, αυτή είναι η γωνιά μου. Η μοναδική περίπτωση που βγάζω το καπέλο μου είναι για να βάλω τα ακουστικά μου. Εδώ ακούω μουσική και έχω την Αγία Τριάδα. Ποια είναι η Αγία Τριάδα? iPhone, iPad and my laptop. Τι θα πούμε, πες μου, τα κλείνω όλα, ρώτα. Τα παιδιά μου λαμβάνουν μέρος στα βίντεο μου, είναι μέρος της ζωής μου. Είναι πάρα πολλά από τα βίντεο, είναι, πώς να το πω, αυτοβιογραφικά. Δηλαδή, αν πάρω τα βίντεο από μια έκδοση που έχω κάνει μέχρι το 2018, ο Άρης, έτον εδώ τον Άρη με τον πατέρα του πάνω σε έναν ποδήλατο. Ή ο Άρης στην πέμπτη τάξη του δημοτικού, τα πιο όμορφα βίντεο που έχω κάνει. Ήταν η πέμπτη τάξη του δημοτικού πάνω σε έναν τετράδιο, δεν ξεχνώ. Γράφει τιμωρημένος,
Θα αγαπώ τον γείτονα μου, 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 θα αγαπώ τον γείτονα μου. Το Κυπριακό. Ώστε τα παιδιά είναι μέρος όχι μόνο της ζωής μου, και η ζωή μου είναι το έργο μου. Εν τα ξεχωρίζω. Μαζί. Η Λία δεν ξεχωρίζεται από τη Λία την οικαστικό. Και σε αυτό το δωμάτιο είναι ο σύζυγός μου εκεί, τον έχω φωτογραφίσει. Καλό Γιάννης. Και είναι και η Νίκη εκεί. Κάθε Πέμπτη έρχεται το μεσημέρι, θα έρθει με μαζί. Από την άλλη είναι η Εύα. Το σπίτι είναι βιωματικό, δηλαδή είναι και όλα τα έργα τέχνης μου που έχουν έρθει από διάφορες εκθέσεις και αφήνω τα εδώ, που ίσως να πάω πίσω σε κάποια φάση, αλλά αφιβάλλω, διότι συνήθως προχωρώ, αλλά καμιά φορά μην πεις ποτέ όχι. Και είναι γεμάτο, έργα τέχνης, δηλαδή είναι έργα που έλεγα σε κάθε έκθεση που έκανα να κρατώ ένα για να το αφήσω παρακαταθήκη στην οικογένειά μου. Έχουν και γίνει κάτι της μάνας τους, της γιαγιάς τους, της θείας τους. Ναι. Λοιπόν, σήμερα, κανονικά, Πέμπτη, είχαμε κάνει το μενού, είναι κουπέρια με φύλλα, αλλά σου κάνω τόστ. Τόστ μου σε αφέλες. Τι μας αγγεί. Βεβαίως. Για να δούμε. Πενήντα που γράφει. Nutmeg. Well done. Πόσα περιστατικά είχε σήμερα. Είχαμε 15. 15 κάθε πρωί. Το γεσί αυτό είναι 10. Πόσα δικαιώσε την ημέρα. Ο ίδιος θέλω να πω κάτω από εδώ. Η έρευνα είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Γι' αυτό περνώ ώρες εδώ. Δεν κάνω συχνά έργα, δηλαδή μπορώ να βγάλω 1 με 2 έργα το χρόνο. Δεν πιέζομαι να βγάλω έργα, ούτε πιέζομαι να προσπαθώ να τα πουλήσω τα έργα, ούτε θέλω ιδιαίτερα να τα πουλώ, δηλαδή τα έργα θέλω να μπαίνω σε μουσεία. Θέλω να μπαίνω σε πραγματικές συλλογές, δεν είναι έργα σαλονιού. Δεν θέλω να αγοράσεις κάτι από μένα, θέλω απλώς να το δεις. Δεν είμαι προς πώληση. Δεν προσπαθώ να σου πουλήσω έναν προϊόν. Δεν το πουλώ τούτον. Έλα να το συμμεριστείς μαζί μου. Σκέφτομαι πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορώ να μιλώ. Και γι' αυτό καμιά φορά μπερδεύεται ο λόγος μου, διότι το μυαλό μου τρέχει και ύστερα πρέπει να πω στο μυαλό μου stop, βάρτα σε μια πρόταση και πέστε, ενώ έχει πάει αλλού το μυαλό μου. Είναι ένα κουβάρι που βρίσκεις στην αρχή και τραβάς το και πάει. Εκεί είναι μια παύση μέχρι να μπει όλο αυτό. To process the information. Μέχρι να όλη αυτή η πληροφορία να βρει το δρόμο του. Όταν θα βγει το έργο, να βγει και το έργο. Και όταν θα βγει, θα είναι έτοιμο. Και οι Γάλλοι φωνάζουμε «λα πυθία», από στην πυθία, διότι έχω μια έκτην αίσθηση. Δηλαδή η πάυση μου είναι να σε επεξεργαστώ, όταν δεν με βλέπεις και θα σε καταλάβω, θα ξέρω που στέκεσαι, πώς σκέφτεσαι, τι θες από μένα, θα σε συγκόψω. Η πορεία να φτιάξει έναν έργο, γι' αυτό μου αρέσει αυτή η πορεία, που μπορεί να πάει 6 μήνες, 8 μήνες, είναι υπέροχη αυτή η πορεία. Και μου αρέσει να τη μοιράζομαι και με άλλους συναδελφούς. Όπως τώρα έχω κάνει μια ομάδα με άλλο 5 άλλα άτομα, έχω βάλει αρχαιολόγων, έχω βάλει space exploration, έχω βάλει αρχιτέκτονα. Μ' αρέσει και να δουλεύω και με διαφορετικές ειδικότητες για να εμπλουτίζεται συνέχεια το έργο, συνέχεια γνώση και συνέχεια να είμαι αυτό που λέω one step ahead, catch me if you can. Φτιάχνοντας έναν έργο, όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ όμορφη.
δεν είμαι μόνη μου σε έναν ατελιέ και ζωγραφίζω. Εγώ συνήθως έχω τα δικά μου άτομα. Νιώθω άνετα με τους ίδιους συνεργάτες, ας το πω. Μπορεί να βάλω ένα-δύο, αλλά έχω ένα τούτο, τα δικά μου άτομα. Χημεία είναι αυτή. Όπως η χημεία με τα άτομα και με τα έργα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ας σου μιλήσει, μίλησε σου και εξαρτάται και σε ποια φάση είναι ο θεατής να το δει. Δηλαδή, πιστεύω ότι τίποτε δεν είναι προσωπικό σε αυτήν τη ζωή. Δηλαδή, αν ένα άτομο έρθει και μου πει «Μ' αρέσει και το έργο», ίσως δεν είναι προσωπικό σε μένα, ίσως ο ίδιος δεν είναι σε θέση σε εκείνη το στάδιο της ζωής του να το αγκαλιάσει. It's fine. It's fine. Το λοιπόν, αυτές είναι οι 19 βουνοκορφές του πενταδάχτυλου και ένα δείπνο. Το δείπνο είναι βασισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία, που το Περιστέρι εμπήκε στο πιάτο. Εδώ θα δούμε τις 19 βουνοκορφές του πενταδάχτυλου και θα σας ξεναγήσω στη φωτογράφηση. Αρχίζουμε από το πρώτο, Γιώργα, 343 μέτρα ύψος. Μετά πάμε Κόρνο, 946, Κυπαρισσόβουνο. Κουρδέλα, 856 μέτρα. Το Φρούριον του Αγίου Ιλαρίωνα, 724 μέτρα. Αλονάγρα, Κακόσκαλα, Δάσος Βουφαβέντο, Πενταδάχτυλος. 1, 2, 3, 4, 5. Γιάλας, Παλαιά Βρύση, 819 μέτρα. Ζυγός, 518 μέτρα. Κοψάρι, Όλυμπος, Κεφάλες, η Καντάρα μας. Καταλήγουμε Κουζούλες, 400 μέτρα και Καιρός. 330 μέτρα. Όλος αυτός ο πενταδάχτυλος έχει γίνει, δεν θυμάμαι πόσα κιλά σοκολάτα έγινε, μια τριζιάστατη μαγκέτα που ήταν στην Τράπεζα Κύπρου, κάτω στη Φανερωμένη, όπου ο θεατής έκοβε μια βουνοκορφή του πενταδάχτυλου από άσπρη σοκολάτα και έπαιρνε μια γεύση μέσα του. Μετά έγινε ένα δείπνο. Αρχικά, τους το παρουσίασα, είχε διάφορες εντολές να ακολουθήσουν πώς θα τρώνε οι συνδετημόνες μου. Δηλαδή, 5 λεπτά κάθε πιάτο, αλλαγή σε κάθε πιάτο μιλάνε στη δεξιά πλευρά, στο άτομο που κάθεται δεξιά, μετά στο άτομο που κάθεται αριστερά. Άλλασαν το πιάτο, εγυρίζαν, συνεχίζαν δεξιά. Εγώ κάθισα μετά στο κέντρο. Είχα ένα δεξιά και έναν αριστερά. Ό,τι λέγαμε ηχογραφόταν. Μικρόφωνα κρυμμένα στο τραπέζι. Έγινε ένα script. Ακριβώς τι είπε ο νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, 4, 5 μέχρι τους 19. Και όταν παρουσιάστηκε το έργο, παρουσιάστηκε ως ένα τραπέζι που μιλούσε. Το πρώτο πιάτο ήταν ένα αυγό μέσα σε μια φωλιά που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που μόλις βγήκαν από το αυγό της. Μετά ήταν το Περιστέρι πάνω σε πιάτα ζωγραφισμένα από κάθε βουνοκορφή, αυτή που σας έχω δείξει πριν λίγο. Μετά ήταν το επιδόρπιο με σοκολάτα μια και ήταν οι βουνοκορφές που έτρωγαν όταν παρουσιάστηκαν. Και στο τέλος έναν γλυκό από ελιά για να κατεβούν όλα τα μαράζια. Ρώταμε ό,τι θες. Λόγος που είναι άσπρο είναι για να φανούν τα έργα και είναι μόνο τα έργα για ένα συγκεκριμένο project. Δηλαδή, φεύγει οτιδήποτε άλλο, ζω με τα έργα μου, μπορώ να δουλεύω και να βλέπω παλιά έργα. Αυτό το έργο θα πάει στην Biennale Βενετίας Αρχιτεκτονικής. Ανοίγει 18 του Μάη το 23, με τίτλο «Από τη χειροκητία εις τον πλανήτη Άρη». Τις προάλλες ήθελα να κάνω ένα business card, μια και θα βγω τώρα στο εξωτερικό και προσπαθούσα να προσδιορίσω
τον εαυτό μου, εικαστικό, καλλιτέχνη. Ρωτούμε, είσαι ζωγράφος, είσαι γλύπτρια, είσαι video artist, τι είσαι. Και στα ελληνικά, στα αγγλικά λέγεται multidisciplinary artist. Και πώς το μεταφράζει το multidisciplinary artist? Διαεπιστημονική καλλιτέχνης. Και μην ξεχνάς ότι πάντα θέλω πάω στο φεγγάρι. Και μέσα μου ζει ένα νιάτο, ένα αντίθασο μέσα μου, που θέλω να ταξιδέψω σε άλλους πλανήτες. Το αρχαίο με ενδιαφέρει, αλλά το μέλλον με ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο. Ένας κύκλος είμαστε. Και συνεχίζει αυτός ο κύκλος της ζωής. Που παίρνουμε τις γνώσεις των αρχαίων και προχωρούμε και φτιάχνουμε καινούριες εμπειρίες, αλλά με παγιές γνώσεις. Τα θέματα κυρίως που με ενδιαφέρουν είναι αρχαιολογία, είπαμε την, πολιτική, είπαμε το φεμινιστικό είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Θα έλεγα ότι είμαι από τις πρώτες που έκαμε επίσης το πρώτο φεμινιστικό κίνημα στην Κύπρο, αλλά και όταν σπούδαζα, διότι σπούδαζα στην Καλιφόρνια, ήμουν πάρα πολλά ακτιβίστρια, φεμινίστρια εκεί. Δηλαδή πέρα από τις πορείες ήμουν έτσι ενεργό μέρος και είχα κάνει και το δικό μου φεμινιστικό κίνημα από τα 17 που πήγα. Okay, είναι διάφορα έργα αυτό. Είναι ένας καναπές από τον Duchamp. Ο Duchamp έκαμε το ανδρικό το ουρητήριο. Εγώ κάνω ως φεμινίστρια το γυναικείο ουρητήριο. Είναι come on now. Όλη η ιστορία μας είναι γραμμένη από άντρες. Από άντρες εικαστικοί καλλιτέχνες. Εδώ είναι το γυναικείο ουρητήριο που είναι φτιαγμένο από stainless steel και φυσικά έχει βελούδινα καθίσματα. Και είναι πολύ πιο κοινωνικό σε καναπέ. It's part of all the body. Και έτσι προσπάθησα να κατατάξω τη δουλειά μου σε διάφορες κατηγορίες, όχι χρονολογικά, αλλά σε σχέση με τα ενδιαφέροντά μου. Και το medical, που εκεί άρχισα, που οι γονείς μου είναι όλοι, όχι μόνο οι γονείς μου, έρχομαι από δύο γενναίες γιατρούς και ας το πω είμαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Όταν λέω το μαύρο πρόβατο, δεν το λέω καθόλου αρνητικά. Μ' αρέσει να ξεχωρίζω. Η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή και πάρα πολύ όμορφη. Έτσι είναι. Κάθε άλλο μαύρο. Φυσικά με αγαπούν, τους αγαπώ. Είμαστε μια πάρα πολύ δεμένη οικογένεια. Ο φόβος είναι έλλειψη γνώση. Το στρες είναι έλλειψη γνώση. Να πανικοβάλλεσαι είναι έλλειψη γνώση. Να νιώθεις ότι έχεις τη γνώση, φεύγει ο φόβος από μένα. Και έτσι, π.χ. παραδείγματος χάρη είναι οι διαδρομές που έκανα στα κατεχόμενα. Είχα γνώση ότι αυτό που κάνω μπορεί να πιάσει ο τουρκικός στρατός, θα έχει έτσι επιπτώσεις. Θα το αντέξω, μπορώ, έχω τη γνώση. Και έτσι λειτουργώ με την έκτην αίσθηση, αλλά είμαι απίστευτα εγκεφαλική. Σαν επνοές μου μέσα, πράγματι σαν να είμαι αστροναύτης. Και εδώ κάτω έχω 10 κιλά σιτάρι. Οι κοινωνίες είναι ενωμένες με φαγητό, με γεωργία. Είναι η γεωργία που έκαναν τις κοινότητες όλες μαζί. Και όταν πάμε στο φεγγάρι έχουμε carrier bags.
στο φουγγάρι. Στο λάρι. Τελικά θα φοράμε τις στολές που βλέπετε εδώ.